Τι είναι κύριε Δημήτρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα, για ποιο μιλάνεις? Όχι ρε. Θα δώσω. Φίλοι και φίλες, Άμπολα Σπορτ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το σύνδεσμο προπονητών του Ποδοσφαίρου Αθήνας, όπου σήμερα Σάββατο νομιμοποίησε τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Εμείς ήρθαμε στην γραφεία του συνδέσμου. Τώρα λοιπόν είναι γιατί σκοτώνει αυτό το δεύτερο. Για να καλύψουμε αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η διοίκηση του συνδέσμου και ο πρόεδρος κ. Σπύρος Παπακαλέρος. Και μιλήσαμε με προπονητές. Για την σημερινή ημέρα, αλλά και για την επόμενη ημέρα του εραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Λοιπόν, τώρα έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη αιμοδοσίας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, την κυρία Κατερίνα Σημεωνίδου. Κυρία Σημεωνίδου, είχατε σήμερα εδώ στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας μια πρωτοβουλία της διοίκησης του Συνδέσμου και του Προέδρου του κ. Σπύρου Παπακανέλου, όπου έγινε η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Είχαμε μεγάλη προσέλευση, κυρία Σημεωνίδου. Είχαμε μέχρι στιγμής 50 αιμοδόσεις. Μάλιστα. Ήταν μια μεγάλη αιμοδοσία, στη συνεργασία με τον πρόεδρο και το σύνδεσμο προπονητών Αθήνα. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για μας, για την αιμοδοσία, γιατί εμείς που έχουμε καθημερινά τις ανάγκες να μεταχειριστούμε. Βλέπουμε ότι παρά τις δυσκολίες και παρά ότι ήρθαν αρκετοί άνθρωποι να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, έτσι, να δώσουν αίμα. Θα πρέπει να σας χαροποιεί αυτό, κύριε Σημεωνίδη. Πάρα πολύ. Και γενικώς έχει παρατηρηθεί, παρά το κορονοϊό, όλες οι δημοτικές μονάδες που βγαίνουν έξω για νοσοκομική αιμοδοσία να έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση από τους αιμοδότες. Έχει παρατηρηθεί όλο αυτό το χρόνο που πραγματοποιούμε αιμοδοσίες εκτός νοσοκομείου να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Αυτό κάτι σημαίνει. Η δική σας συμβουλή που μπορείτε να δώσετε. Να δίνει ο κόσμος όποτε μπορεί. Όποτε μπορούμε, ο κάθε υγιής μπορεί, όσο αισθάνεται υγιής, μπορεί να αιμοδοθεί τρεις φορές το χρόνο. Λοιπόν, είναι μια πράξη αγάπης και προσφορά και το συνάνθρωπο που το έχει αγάπη, που το έχει ανάγκη. Είναι μια απλή διαδικασία που διαρκεί 5 έως 15 λεπτά. Είναι πολύ απλή και ανώπη. Μαζί μας τώρα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών του Ποδοσφαίρου Αθήνας, ο κ. Σπύρος Παπακανέλος. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία σήμερα. Μεγάλη επιτυχία, είχε μεγάλη προσέλευση. Σίγουρα θα μείνατε ευχαριστημένος από την προσέλευση των συναδέλφων σας προπονητών. Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε εδώ να πάρετε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι τεράστια για μας. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τα άτομα που ήρθαν. Μπορούμε να δώσουμε παραπάνω αίμα, γιατί δίνοντας αίμα σώζουν ζωές.
Ο Σύνδεσμος Προπονητών της Αθήνας είναι προτεργάτης αυτό και παρακινεί όλα τα μέλη του και την επόμενη φορά μπορεί να κάνουμε και σε ένα μήνα, διότι ο κόσμος έχει ανάγκη μέσα στην πανδημία που ζούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν και όσους δεν ήρθαν. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία την γιατρό, την κυρία Δημοπούλου Εύη που ήταν γιατρός του Ευαγγελισμού, όλα τα παιδιά που έχουν εδώ. Την κυρία Κατερίνα Σημεωνίδου. Την κυρία Σημεωνίδου, τον κύριο Χαράλαμπο Μαρσόνη που είναι νοσηλευτής και είναι μαζί μας. Είναι άνθρωποι που είναι κάθε φορά κοντά μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν θελήσουμε να βοηθήσουμε κάποιον μας βοηθάνε σε αίμα, εννοείται. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, διότι το αίμα λείπει. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι μια ενέργεια του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας και ευχαριστώ και όλη την Εκτελεστική Επιτροπή που ασχολούμαστε με αυτό, όλους τους προπονητές. Και εύχομαι την επόμενη φορά να έρθουν πιο πολλοί ακόμα. Κάθε φορά θα θέλουμε να έρχονται περισσότεροι γιατί δίνοντας έμα όσους ζωές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μια τελευταία ερώτηση πριν φύγετε, Πρόεδρε. Τελευταία, είχατε μια συνάντηση με τον κύριο Μαυρωτά. Δεν είναι επί του παρόντος αυτό όμως, γιατί σήμερα είναι μια άλλη διαδικασία. Με τον κύριο Μαυρωτά έχουμε και άλλη συνάντηση και με τον κύριο Υφυπουργό για θέματα ποδοσφαιρών. Σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πολύ να μείνουμε σε αυτό. Είναι μια ενέργεια η οποία για εμάς προπονητή σημαίνει μόρφωση, αξιοπρέπεια, περηφάνεια, είδος και βοήθεια προς αλλήλους. Γι' αυτό λοιπόν ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας θα ξανακάνει τέτοιες πράξεις και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα στο Άμπολα. Ευχαριστώ και εσάς προσωπικά που ήρθατε εδώ. Από μόνο σα, διότι ξέρατε την εκδήλωση. Αυτό θέλουμε να φανεί προς τα έξω και ευελπιστούμε να ανοίξουν γρήγορα τα γήπεδα, οι χώροι μας και έτσι να είμαστε ξανά όλοι μαζί. Μαζί μας και ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος Κούστας. Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, και εσύ εδώ, σήμερα στη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Να κάνεις αυτό που όλοι. Όποτε μπορούμε, πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία προσύνδεσμων προπονητών. Και φυσικά όλοι εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν θα πρέπει να λείπουμε από όλες αυτές τις προσπάθειες και να μπορούμε να βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά που βρίσκομαι εδώ. Βλέπουμε έχει και μεγάλη προσέλευση. Ναι, βέβαια. Αρκετά μεγάλη και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Και αυτό οφείλεται βέβαια στις πολύ ωραίες πρωτοβουλίες του Συνδέσμου. Πρέπει να συμβαίνουν συχνά τέτοια πράγματα. Και του Προέδρου, του κ. Σπύρου Παπακανέλου. Είναι εξαιρετικές οι πρωτοβουλίες αυτές και νομίζω ότι βοηθάνε αρκετό. Ωραία. Νίκο, μια που σε πέτυχα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για την Κηφισιά. Ξεκινήσατε τις προπονήσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις από κάποια σωματεία. Εσείς, ως Κηφισιά, είστε υπέρ, θέλετε να αγωνιστείτε. Έτσι το η δική σου τοποθέτηση, Νίκο. Ναι, καταρχάς θα ξεκινήσω και να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι το οποίο μας έλειπε πάρα πολύ, το χρειαζόμασταν αρκετά. Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα τις προπονήσεις μας. Έχουμε κάνει το τεστ όλοι να δούμε αν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις ρουτίνες μας και την καθημερινότητά μας. Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά και υπάρχει τεράστια αισιοδοξία στο ποδοσφαιρικό τμήμα γι' αυτό. Γιατί ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο μας έλειπε πολύ. Ήμασταν σχεδόν 4 μήνες εκτός γηπέδου, κάτι το οποίο είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί όσα χρόνια θυμάμαι τουλάχιστον εγώ στο ποδόσφαιρο. Τώρα για τις αντιδράσεις, νομίζω δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να πω πώς σκέφτεται η παράγοντες ή όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Εγώ θα μιλήσω μόνο σαν άνθρωπος που είμαι μέσα στο γήπεδο και θα πω ότι για τον αθλητισμό, για όλους εμάς που ασχολούμαστε μέσα στο γήπεδο για το ποδόσφαιρο, ήταν η καλύτερη εξέλιξη αυτή. Αρκεί βέβαια να μπορούσαμε να ακολουθήσουμε πιστά τα πρωτόκολλα, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Τώρα, πραγματικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην επανεκκίνηση αυτή, γιατί 4 μήνες είναι πάρα πολύ. Όμως, ξαναλέω, εμείς σαν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν σκεφτόμαστε τους παράγοντες αυτή τη στιγμή για τα έσοδά τους ή αν θα μπορούν να ακολουθήσουν. Εμείς λέμε ότι μας λένε να πούμε στο γήπεδο, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί η δουλειά μας είναι εκεί μέσα. Εκεί μέσα περνάμε καλά, εκεί μέσα νιώθουμε υγιείς μέσα στο γήπεδο. Το χρονικό διάστημα μέχρι τις 28 Μαρτίου είναι αρκετό, coach, θα σας πω, ώστε να προετοιμαστεί μια ομάδα? Θα σας πω, θεωρητικά η βιβλιογραφία λέει ότι μια προετοιμασία χρειάζεται από 6 έως 8 εβδομάδες. Όμως η βιβλιογραφία δεν λέει πουθενά για περίπτωση καραντίνας και COVID, δηλαδή μετά από 4 μήνες απραξίας. Οπότε όλοι εμείς ψάχνουμε να πούμε
ποιος είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να ξαναξεκινήσουν οι αθλητές μας χωρίς τραυματισμούς. Όμως θεωρώ ότι για την κατηγορία τη δικιά μας τουλάχιστον, αν θεωρήσουμε ότι οι ποδοσφαιριστές μας είναι οι μη επαγγελματίες, σημαίνει ότι θα έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν τον εαυτό τους σε ένα καλό επίπεδο όλα αυτά τα διάστημα της καραντίνας. Αν λοιπόν πούμε ότι οι ποδοσφαιριστές καθημερινά προσπαθούσαν να διατηρήσουν κάποια πράγματα στη φυσική τους κατάσταση, θεωρώ ότι αυτές οι θέσεις με 5 εβδομάδες είναι αρκετές, είναι καλές. Μακάρι να ήταν λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ότι αν οι ποδοσφαιριστές έκαναν πράγματα όλο αυτό το διάστημα, γιατί προσωπικά εγώ έχω πει ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, ήταν μια χρυσή ευκαιρία για κάποιους ποδοσφαιριστές να βελτιώσουν κάποιες ατομικές τους αδυναμίες. Άλλος στην αντοχή του, άλλος στην ταχύτητά του, άλλος σε κάποιους τραυματισμούς που είχε, να μπορεί να κάνει κάποια πρόληψη τραυματισμών κτλ. Αν λοιπόν έχουν κάνει αυτά που έχουν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι το διάστημα που έδωσαν μέχρι τις 28 του μηνός είναι ικανοποιητικό. Κόουτς, οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές, υπάρχουν μέρες που θα έχετε διπλές προπονήσεις? Βεβαίως, έχουμε κάνει ήδη διπλές προπονήσεις. Δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη δύναμη. Ξέρουμε ότι θα έχουν να τροφήσει αρκετά μυϊκά οι ποδοσφαιριστές μας, λόγω του ότι δεν είχαν ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό. Προσπαθούμε να δώσουμε την κατάλληλη προοδευτικότητα όπου χρειάζεται για να μην έχουμε προβλήματα τραυματισμών ή πασπιντός να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες. Και ναι, φυσικά κάνουμε καθημερινές προπονήσεις. Υπάρχουν προβλήματα ή όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου? Μέχρι στιγμής είμαστε όλοι καλά, εκτός του Ράφα του Ζέλο που έχει ένα μικρό τραυματισμό και το πάει πολύ προοδευτικά, ο οποίος θα ενταχθεί από τη Δευτέρα. Είμαστε όλοι υγιείς και έτοιμοι. Στη σκέψη σας είναι να γίνουν επιπλέον προσθήκες ή θα πορευτείτε με το υπάρχον ρόστερ? Θα σας πω, η Κηφισιά έχει δείξει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μέχρι και τώρα ότι προσπαθεί για το καλύτερο για την ομάδα. Αν δούμε ότι προκύπτει κάποια περίπτωση η οποία είναι πραγματικά αξιόλογη και θα μας βοηθήσει, ναι, μπορεί να αποκτηθεί κάποιος παίκτης. Όμως αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι υπερπλήρη σε όλες τις γραμμές. Νίκο, να μου αναφέρεις και το team, το δικό σου, έτσι? Βεβαίως. Έχω πει επανειλημμένως για το προπονητικό μου team ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα της Κηφισιάς που μου προσφέρει την δυνατότητα να έχω αυτό το προπονητικό team στην ομάδα. Είναι ο Λεωνίδας Κουπαράς, είναι ο άμεσος συνεργάτης μου μαζί με τον Νίκο Τζαλόγλου, οι οποίοι εξειδικεύονται στην προπόνηση τεχνικής και δεξιότητας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ατομική βελτίωση του παίκτη ανάλογα με τη θέση του. Γιατί έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί υπομαδικά και ομαδικά στην τακτική μας. Έχουμε προπονητή φυσικής κατάστασης τον Βασίλη Τζολιμάτη, ένα παιδί το οποίο έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν στον Πάο του Μοσχάτου. Είναι προπονητής τερμοφυλάκων ο Παναγιώτης Οικομόνης, ένας εξαιρετικός προπονητής τερμοφυλάκων για τον οποίο είμαι πολύ τυχαίος που συνεργάζομαι μαζί του. Και μετά έχουμε ένα πολύ καλό ιατρικό επιτελείο από πίσω μας, το φροντιστή μας και φυσικά τον τεχνικό μας διευθυντή, τον Στέφανο Κατσόλη, ο τελευταίος των δηλώνων της διευθυντή μας, όπου τρέχουν για όλες μας τις ανάγκες που έχουν. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος από την συνεργασία σου με την Κηφισιά. Σε επαγγελματικά πρότυπα. Ευλογημένος θα έλεγα, γιατί και εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι στο ποδόσφαιρο στην Ευρωλίγη και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο σωματείο που μπορεί και μου προσφέρει όλα όσα χρειάζομαι για να μπορέσω να δουλέψω όσο πιο επαγγελματικά μπορώ. Πρωτάθλημα ενός γύρου, θα τα καταφέρει η Κηφισιά να πραγματοποιήσει το όνειρο της ανώτου φόρτς? Ελπίζουμε. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία. Εμείς προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο και στην περίοδο της καραντίνας καθημερινά προσπαθήσαμε να είναι οι παίχτες μας όσο το καλύτερα για τη μεγάλη επίτευξη του στόχου που είναι πλέον αυτοσκοπός και μεγάλο όνειρο όλων μας. Ωραία, κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή της Κηφισιάς Νίκου Κούστα σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδοσφαίρο της Αθήνας. Υγεία να υπάρχει, γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην είναι κλεισέ η τοποθέτηση. Πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να προσέχουμε το περιβάλλον μας όσο μπορούμε και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Είμαστε τώρα και ο προπονητής του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου, ο Γιάννης Δόκος. Γιάννη, είσαι και στο μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Ωραία πρωτοβουλία, έτσι, δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Συγχαρητήρια στη διοίκηση, στον πρόεδρο Σπύρο Παπακανέλο, σε όλους εσάς. Μεγάλη προσέλευση, Γιάννη, έτσι. Σίγουρα είναι μια ακόμα πρωτοβουλία του Συνδέσμου Προπονητών Αθήνας. Η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία, παρότι στον κύριο Παπακανέλο και την προσφορά του Προέδρου. Και όλοι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε για το Σύνδεσμο Αθηνών.
στις εποχές που ζούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Μπράβο και σε όλους τους πολίτες που ήρθαν εδώ σήμερα για να δώσουν αίμα για να βοηθήσουν τους συνάνθρωπους τους. Παρά τις δυσκολίες, έτσι, Γιάννη, μπράβο σε όλους, ναι, αυτό που είπες. Αυτό είναι μπράβο σε όλα τα παιδιά που ήρθαν και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο καθένας έδωσε αίμα, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να κινήσεις και τα πάντα λόγω του COVID που έχουμε. Ωραία, Γιάννη, τώρα μια, θα ήθελα την άποψή σου μετά το άνοιγμα της Φουτουπολή και της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βλέπεις άνοιγμα και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, στα πρωταθλήματα της ΕΦΣΑ. Πρέπει να ανοίξουν και τα πρωταθλήματα της ΕΦΣΑ. Πρέπει, είναι καλός ή κακός, είναι ότι λένε εκεί. Άμα μας πούνε να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε. Μακάρι να ανοίξουμε, μακάρι να μπουν τα παιδιά ξανά στο γήπεδο, μακάρι όλοι εμείς να μπούμε ξανά στο γήπεδο, γιατί η ψυχολογία όλων μας έχει φτάσει στο να δει. Οπότε θα ήταν πολύ καλό να είμαστε ξανά σε γνώριμα μέρη, να έχουμε συνηθίσει και να χαρούμε ξανά το ποδόσφαιρο, να δείξουμε την ένταση και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Γιάννη, εσύ που είσαι μαθημένος τόσα χρόνια στο γήπεδο, να πηγαίνεις καθημερινά για την προπόνηση, για τον αγώνα. Πώς είναι όλο αυτό τώρα το διάστημα, πάνω από τρεις μήνες, που δεν μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ ψυχοφθόρο για όλους μας. Προσπαθούμε να είμαστε ψυχολογικά καλά και να κάνουμε και άλλα πράγματα για να μπορέσουμε και να ζήσουμε κιόλας. Γιατί πολλοί κόσμοι πια... Ναι, το έχω πολλοί συνάδελφοι προπόνητες. Πολλοί συνάδελφοι, πολλοί προπόνητες, πολλά παιδιά... Ζουν αποκλειστικά από το χώρο. Από το ποδόσφαιρο, από το χώρο αυτό. Τώρα δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και τι να σας πω, όταν φτάνει Σαββατοκύριακο με πιάνει μια μικρή κατάθλιψη. Γιατί πάντα το Σαββατοκύριακο, άντε όλη η εβδομάδα πέρασε. Όταν φτάσει το Σαββατοκύριακο, ήταν πάντα ανέκαθεν το Σαββατοκύριακο να πάμε στο γήπεδο, να δούμε τον αντίπαλο, να παίξουμε εμείς, να προετοιμαστούμε, να φτάσουμε. Και έρχεται και δεν έχει να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είχαν λειτουργήσει και οι ακαδημίες. Γιάννη, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Όταν ανοίγουν τα σχολεία, ίσως θα έπρεπε να ανοίγουν και ακαδημίες, όταν μπαίναμε σε αυτή τη λογική. Αφού μετά τα σχολεία κλείσανε, okay, και οι ακαδημίες κλείσανε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας και να ξαναπούμε όλη στη διαδικασία που αγαπάμε, που θέλουμε. Είμαστε, γιατί όλοι είμαστε στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι ερωτευμένοι από το πράγμα. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα τι σημαίνει Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου για σένα, διότι το όνομά σου είναι συνδεδεμένο με τον Αθλητικό Σύλλογο Παπάγου. Αυτό είναι γεγονός. Όταν έχεις περάσει 16 χρόνια τη ζωή σου εκεί, είναι γεγονός. Νομίζω ότι 16 χρόνια πια είναι μια ολόκληρη ζωή. Έτσι. Ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου είναι το σπίτι μου, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Μετά την οικογένειά μου είναι αυτή, είναι η ομάδα. Ευελπιστούμε να γίνει το επίπεδο, ευελπιστούμε... Και είναι δικό σου δημιούργημα η ομάδα και η πορεία που έχει διαγράψει και τη φετινή σεζόν και γενικά τα τελευταία χρόνια, Γιάννη. Δικό μου δημιούργημα, είναι σίγουρα και δικό μου δημιούργημα. Οκ, okay, από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όπως και ο πρόεδρος του ΣΕΤΗΣ, ο οποίος... Είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Είστε μια οικογένεια πάντως, ναι, Γιάννη, έτσι. Είμαστε τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι αγαπήσαν την ομάδα και όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε. Σίγουρα είναι κάτι πολύ οικογενειακό, πολύ δύσκολο. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχω πει πολλές φορές στην συνέντευξη ότι το να είσαι παπάγος στην Αφάθινο είναι κάτι, για το δικό μας μικρό κόσμο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα, αν κάτι το αγαπάς, αν κάτι το θέλεις, αν κάτι τα γνώματα σου ταιριάξουν με τον άλλον, τότε μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη με εμάς. Και το μοναδικό μείον, είστε η μοναδική ομάδα. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάποια άλλη ομάδα. Ομάδα αυτού του επίπεδου. Αυτού του επίπεδου των άλλων. Το γήπεδό σας ακόμα είναι ξέρω. Το να μην μπορείς σε Αλφατινό. Έτσι, μπορεί να θέλω ούτε να υποτιμήσω τίποτα, καμία ομάδα. Το να είσαι Αλφαθηνών. Που η Αλφαθηνών για μένα είναι μια κατηγορία πίσω σε family της ΓΑΜΑ Εθνικής.
έτσι, να είμαι και το καλύτερο εστιατικό πρωτάθλημα της Αθήνας, του, της Ελλάδος. Σωστά. Ωραία. Το να είσαι μια ομάδα η οποία δεν έχει ακαδημίες. Έχει 100 παιδάκια στο ξερό. Δεν έχει γήπεδο. Είσαι ζητιάνος από εδώ και από εκεί όλη την ώρα να βρεις χώρο, να κάνεις προπόνηση και αυτά. Και να βρίσκεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι άθλος. Είναι άθλος. Συγγνώμη. Δεν το λέω έτσι. Όχι, έτσι είναι. Ακούγεται εγωιστικό πολλές φορές. Κλείς, α, είμαστε προμοτάρουμε, διαφημίζουμε. Έτσι είναι. Άλλο. Δεν, το, δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Πάντα στο δικό μας μικρό κόσμο. Έτσι, σε αυτό που ζούμε εμείς. Στο ερασιτεχνικό της Αθήνας. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα ελπίζω να γίνει και το γήπεδο γιατί. Εκεί νομίζω ότι ο σύλλογος θα του ξεχθεί. Και θα αλλάξει, θα αλλάξει επίπεδο. Θα αλλάξει επίπεδο. Πραγματικά θα αλλάξει επίπεδο σε πολλά πράγματα. Διότι και υπάρχουν το... και οι φιλάθλοι. Υπάρχουν οι φιλάθλοι, υπάρχει και... Είχα δει στο γειτονικό ντέρμπι με το Χολαργό που το γήπεδο είχε... Υπάρχουν οι φιλάθλοι και πέρα από τους φιλάθλους υπάρχει αυτό που λέμε η αγάπη για όλα. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο. Να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Εμείς το προφάγω αυτό. Χαίρομαι και με τόσα χρόνια εκείνο ότι κανείς δεν είπε εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Όχι, είμαστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε από το πρώτο στο τελευταίο πράγμα να πάμε να τρέξουμε για το πιο ασήμαντο. Και δεν μπήκαμε στην λογική του θεσμού, αν είναι ο πρόεδρος, είναι ο προπονητής, είναι αυτός, δεν θα το κάνεις, θα το κάνουμε και αυτό. Αν χρειαστεί, γιατί πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει να έχουμε μια ομάδα, την ομάδα μας καλά, αλλιώς να φύγουμε. Αφού αποφασίσαμε να μείνουμε, όταν μπαίνει στον χώρο που λένε, θα χορέψει στο τέλος. Ωραία. Και η συνεργασία σου έτσι με τον πρόεδρο, τον Πάπη Βουσέτη. Εντάξει, η συνεργασία με τον πρόεδρο, όλοι ξέρουν ότι είναι από τώρα για τον Βουσέτη εγώ προσωπικά. Ο Βουσέτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε, με στήριξε. Θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος πατέρας μου. Είναι... Το είχε πει και στη συνέντευξη που είχαμε κάνει, το είχε αναφέρει Γιάννη για σένα. Είναι δεύτερος πατέρας μου. Δεν θεωρώ ότι είναι σχέση προπονητή-προέδρου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ για όλα. Και προσπαθώ όσο μπορώ πάντα να του ανταμείψω όλη αυτή τη βοήθεια γιατί το νιώθω για αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι με έχει βοηθήσει πολύ στη ζωή μου. Ωραία. Δεν είναι σχέση απλά προέδρου. Θέλω και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου, Γιάννη Ντόπου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θέλεις να τους πεις. Να πάμε όλοι αυτόν τον χώρο, να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι και να ξανανταμώσουμε στα γήπεδα. Μαζί μας και ο προπονητής του Άρη Πετρούπολης, Θοδωρής Τρανός. Θοδωρή, καλημέρα. Ήρθες και εσύ σήμερα. Σε είδα μόλις τελείωσες. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνει εδώ ο συνδέσμος, ειδικά ο πρόεδρος, ο κ. Παπανέλος. Να είμαστε όλοι κοντά να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Αρκετή μεγάλη προσέλευση, έτσι. Ναι, βέβαια, πάρα πολλά παιδιά έχουν έρθει. Σημαντικό αυτό και πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Ωραία, Θόδωρε, μια που σε πέτυχα. Τι πιστεύεις, θα ήθελα τη δική σου άποψη, μετά το άνοιγμα της Football League και της Γάμα Εθνικής, πρέπει να ανοίξει και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολη όλη η κατάσταση, μπορούμε να το καταλάβουμε. Σίγουρα αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις θέλουν να πιστεύουν ότι ξέρουν τι κάνουν. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ανοίγει μια κατηγορία, λογικό είναι να περιμένουμε να ανοίξει και το επόμενο κομμάτι που είναι το αλφα τοπικό. Για μας είναι επίσης έργο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, όχι τόσο όσον αφορά το πρωτάθλημα, όσο τις προπονήσεις να ξαναμπούν τα παιδιά στα γήπεδα και να υπάρξει μια κανονικότητα. Τι εισπράττεις από τους ποδοσφαιριστές του Άρη Πετρούπολης, τι σου λένε? Με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε συχνή επικοινωνία, όλα τα παιδιά είναι έτοιμα και ανυπομονούν να ξεκινήσουμε πάλι. Ξαναλέω, είναι όλο αυτό πρωτόχρονο και δύσκολο. Και τώρα αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις. Πιστεύεις ότι έχει ζημιωθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Σίγουρα. Σε όλα τα επίπεδα και τα διοικητικά που καλώς ή κακώς και από αυτά ζει το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στους ερασιτέχνες και γενικότερα, αλλά και τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το θέμα της υγείας, τους τραυματισμούς. Και γενικότερα η όλη κατάσταση που θα επικρατήσει από εδώ και πέρα θα είναι σίγουρα μπορούμε να διορθώσουμε κάποια λάθη σαν επανεκκίνηση, αλλά όλο αυτό. Η επόμενη μέρα πάντως θα είναι διαφορετική. Πιστεύω ότι θα βρούμε θετικά κομμάτια από όλο αυτό που έγινε στο να δημιουργήσουμε κάποιες συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο.
Θόδωρε, το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Άρη Πετρούπολης, Θοδωρή Τρανού, σε όλους όσους ασχολούνται με το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να είναι όλο αυτό πολύ σύντομο, λίγο ακόμα επιμονή και να επανέλθουν όλα στη φυσιολογική τους κατάσταση. Η υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους παίχτες και ό,τι και αν ξεκινήσει, ό,τι και αν αποφασιστεί, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και στους στόχους των ομάδων. Και κάτι τελευταίο, πώς νιώθεις, γιατί τόσα χρόνια είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο για προπόνηση. Όλο αυτό το διάστημα... Εντάξει, ακόμα κάθε μέρα στο γήπεδο είμαστε, περνάμε και κάνουμε τη βόλτα μας. Σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε όπως ήμασταν πιο πριν. Υπομονή, αυτό σίγουρα είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο, όπως το είπα. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε για την υγεία μας. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο το κομμάτι του αθλητισμού, που είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει για την υγεία, για τους γονείς μας, για τις οικογένειές μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μαζί μας και ο Γιάννης Συλλεβίστας από τη νέα γενιά των Αθηναίων προπονητών. Γιάννη, καλημέρα. Καλησπέρα. Σε πετυχαίνω εδώ στα γραφεία που ήρθες του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας για την δεύτερη αθλητική αιμοδοσία. Πριν λίγο έδωσες και εσύ από την πλευρά σου αίμα. Συγχαρητήρια και σε σένα και σε όλους όσους έχουν έρθει. Μεγάλη προσέλευση από ό,τι είδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα ξανά με συνάδελφους σε αυτή τη δεύτερη εθνική εμπειρία. Ελπίζω να συνεχιστεί. Αξίζω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Παπακανέλη και στον υπόλοιπο στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία με δεδομένο τις πολύ δύσκολες εποχές και συνθήκες που ζούμε. Εύχομαι να παραμείνουμε όλοι δυνατοί, να είμαστε ενωμένοι και γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπο. Επί της ευκαιρίας που ανοίγουν τα προγραμματικά, εγώ να ευχηθώ υγεία. Το πιο βασικό είναι το υπέρτατο αγαθό. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει κάθε μέρα στον κόσμο. Γρήγορα επιστροφή στα γήπεδα για όλους. Για μια ακόμα φορά πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια και πολλά συγχαρητήρια στο σύνολο πρόγραμμα. Μαζί μας και το μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Βονόρτας. Κύριε Βονόρτα, καλημέρα. Καλησπέρα. Και εσείς σήμερα εδώ παρών στην δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος. Δύο λόγια. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά γίνεται η δεύτερη αιμοδοσία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συνέβαινε των προπονητών της Αθήνας, γιατί το υλικό, αυτό το πρωτογενές υλικό είναι τόσο χρήσιμο για τους ανθρώπους στις δύσκολες εποχές που είμαστε και βλέπω και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους προπονητές των Αθηνών. Ήδη από τις 9 η ώρα έχουν έρθει πάρα πολλά άτομα και προσπαθούμε και άλλα περισσότερα. Ο Σπύρος Παπακανέλος, ο Πρόεδρος, έχει διαθέσει φυσικά τα γραφεία και η οργάνωση εδώ σε αυτό το χώρο, όπως έχετε δει, είναι τέτοια που να μπορούν να εξυπηρετούνται πολλά άτομα, έτσι να μην υπάρχει συνωστισμός και να γίνονται όλα με ασφάλεια. Ωραία, τώρα είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου, κύριε Βονόρτα. Θα ήθελα την άποψή σας. Είχαμε τώρα πρόσφατα την επανέναρξη των προπονήσεων στη Football League, ακολούθησε η Γάμα Εθνική. Πώς βλέπετε η επόμενη μέρα του ποδοσφαίρου? Καλό είναι ότι υπήρξε επανέναρξη πραγματικά, γιατί υπάρχουν πολλές κοινωνικές δραστηριότητες που λειτουργούν, έστω και υπολειτουργούν, αλλά δεν έχουν σταματήσει και προκαλούν συνωστισμό. Ήταν πολύ σκληρό επομένως να έχουν σταματήσει όλες αυτές τις δραστηριότητες του ποδοσφαίρου κάτω από αυτό το πρίσμα. Ή θα έπρεπε να σταματήσουν όλα, ή δηλαδή προσπαθούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο αριθμητικά, όμως δημιουργούμε άλλα προβλήματα σε επαγγελματίες, ακόμη και στα παιδιά που δεν μπορούν να αθληθούν. Υπάρχουν πολλές χιλιάδες ανθρώπων, ποδοσφαιριστές, προπονητές, οι οποίοι τόσο καιρό ήταν ανενεργοί. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν πολλοί προπονητές οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Και πολλοί ποδοσφαιριστές. Και ποδοσφαιριστές. Αυτό είχε λοιπόν πολύ μεγάλο κόστος.
και θα έπρεπε πιο γρήγορα να ξεκινήσει όλη η διαδικασία αυτή πάλι, η επανέναρξη. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει, να γινόντουσαν προπονήσεις ένα γκρουπ στο γήπεδο το οποίο είναι ένας ανοιχτός χώρος, ή να είχαν λειτουργήσει οι ακαδημίες, να είχαν ανοίξει οι ακαδημίες? Θα μπορούσαν να λειτουργούν όπως λειτουργούν και οι άλλες ομάδες που κάνουν διοργάνωση. Βέβαια, οι μεγαλύτερες ομάδες διαθέτουν ίσως καλύτερη ιατρική υποστήριξη. Αλλά πιστεύω θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το handicap, νομίζω. Και έτσι λοιπόν όλοι να προπονούνται. Υπήρχε, θα μου πείτε, μεγαλύτερος αριθμός ο οποίος θα μένει στη διαδικασία. Είναι τα πρωταθλήματα τα μεγαλύτερα που είναι, στα οποία υπάρχουν μεγαλύτερα οικονομικά, μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις και μεγαλύτερα ανοίγματα οικονομικά κτλ. Από όλες τις πλευρές. Ναι. Αλλά χρειάζονται και οι άλλες κατηγορίες να λειτουργήσουν για να υπάρξουν, να επιζήσουν. Πρέπει να επιζήσουν. Ωραία. Το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του Γιάννη Βονόρτα, σε όλους όσους ασχολούνται με το επαγγελματικό και κυρίως με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Αυτή την εποχή να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα, φυσικά είναι δύσκολο. Να, αποστάσεις, χέρια, προφύλαξη. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα πάντα πλέον. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα πάντα. Πρέπει να προφυλαχθούμε όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε επίσης. Μαζί μας και ο νεαρός πλέον προπονητής του Αστέρα Εξαρχείων, ο Τάσος Ψήλιας. Καλησπέρα. Καλημέρα, Τάσο. Λοιπόν, ήρθες και εσύ εδώ για να κάνεις αυτό που όλοι μας πρέπει να κάνουμε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Είναι η έννοια της αμοδοσίας, η έννοια της αλληλεγγύης, είναι ότι σημαντικότερο υπάρχει σε μια κοινωνία. Ειδικά τώρα που ο καθένας χρειάζεται παραπάνω τον διπλανό του. Και βρισκόμαστε εδώ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για μένα είναι η πρώτη φορά. Όλοι οι προπονητές της Αθήνας να προσφέρουν αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε. Ωραία. Τάσο, μια που σε πέτυχα. Μετά το άνοιγμα της ΓΑΜΑ Εθνικής, πιστεύεις ότι πρέπει ή μπορεί να ανοίξει και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Ποια είναι η δική σου εκτίμηση και τι βλέπεις εσύ προσωπικά? Προσωπικά, καταρχήν προβλέπω ότι δεν πρόκειται να ανοίξει σύντομα. Τώρα όσον αφορά την προσωπική μου εκτίμηση, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος το ότι ενώ ήταν τα σχολεία ανοιχτά, ήταν οι ακαδημίες κλειστές. Αυτό μου φαίνονταν λίγο ξύμωρο. Όσον αφορά τώρα τα ιατρικά τμήματα, προφανέστατα η χρονιά δεν γίνεται να σωθεί, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία ύστερα από τέτοια διακοπή. Αλλά τουλάχιστον αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ανοίξουν τα γήπεδα με τις συνθήκες τις σωστές, με τις συνθήκες της ασφάλειας πάνω απ' όλα. Να γίνονται κάποιες προπονήσεις, έστω και υπομονικές προπονήσεις. Και σίγουρα εκεί εμένα είναι, όπως προανέφερα όλη μου η ένσταση, έπρεπε να είναι ανοιχτές οι ακαδημίες. Πρώτον, γιατί σώζεις και τα παιδιά τα οποία ψυχολογικά και με το να μην πηγαίνουν σχολείο και να βρίσκονται όλη τη μέρα στο σπίτι και να μην πηγαίνουν να κάνουν και το χόμπι τους, πραγματικά αλλοιώνεται όλος ο χαρακτήρας σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία. Τάσο, οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Εξαρχείων, τι σου λένε? Θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις, τους αγώνες? Τι εισπράττεις από τα παιδιά? Ξέρουμε όλοι ότι το πάθος τώρα για να παίξει κάποιος ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε όμως και στο άλλο άκρο. Πρέπει, γι' αυτό υπάρχουν οι υπεύθυνοι, πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα αν είναι δυνατόν. Και μόνο υπό αυτή την έννοια να ξεκινήσουμε πάλι οι προπονήσεις. Δηλαδή δεν πρέπει να μας τυφλώσει και η επιθυμία για ποδόσφαιρο και να έχουμε μετά πάλι τις ίδιες άσχημες καταστάσεις. Και δύο λόγια για την πορεία του Αστέρα Εξαρχείων μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Την κρίνεις ικανοποιητική, είσαι ευχαριστημένος? Τώρα πάλι ήταν λίγο σύνθετη, ας πούμε, απάντηση. Δηλαδή, ενώ ο βαθμολογικός πίνακας που πάντα λέει την αλήθεια κατά τη γνώμη μου, μας έδειχνε χαμηλά με λίγους βαθμούς, η αγωνιστική εικόνα μας έδειχνε ότι είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε, να πράττουμε μόνο στον αγωνιστικό χώρο αυτό ακριβώς που προσπαθούσαμε. Οπότε νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα είχαμε κάνει τα βήματα προς σωστή κατεύθυνση και θα είχαμε ανακάμψει και στον
βαθμολογικό πίνακα. Οπότε πηγαίναμε, είχαμε κάνει σωστά τα πρώτα βήματα. Πώς είναι η μετάβαση για σένα, Τάσο, από ποδοσφαιριστής τώρα προπονητής? Έχεις τώρα περισσότερο άγχος από ότι όταν αγωνιζόσουν? Καταρχάς, μάλλον, νομίζω ότι κανένα παιδί όταν παίζει πρώτη φορά ποδόσφαιρο δεν λέει θέλω να μεγαλώσω και να γίνω Μουρίνιο. Όλοι θέλουν να μεγαλώσουν και να γίνουν Ζιντάν και άλλο. Το πάθος μετά για το ποδόσφαιρο, η αγάπη για το ποδόσφαιρο, σε βάζω στα επόμενα βήματα να σε κάνω προπονητή. Ενώ φαίνεται ότι είναι πιο δημιουργικό, έχεις μεγαλύτερες ευθύνες, τελικά είναι και πάρα πολύ πιο αγχωτικό. Και εγώ, ας πούμε, σαν νέος προπονητής, εκεί βρίσκω μεγαλύτερη μου δυσκολία προς το παρόν, ότι δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την μετάβαση και την ψυχολογία από παίκτη σε προπονητή. Ωραία. Και ένα δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους του Αστέρα Εξαρχείων που είναι πάντα δίπλα σας και στηρίζουν την ομάδα. Μήνυμα δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο, καταλαβαίνω το λόγο ότι οι φιλάθλοι είναι ο Αστέρας Εξαρχείων, οπότε ξέρω ότι θα είμαστε πάλι μαζί του χρόνου, είτε από απόσταση είτε ευελπιστώ από κοντά, και τίποτα, περιμένουμε τους καινούριους αγώνες και την καινούρια σεζόν. Και εσύ που είσαι μαθημένος τόσα χρόνια στο γήπεδο, πώς νιώθεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάνω από 3 μήνες που δεν μπορείς να κάνεις την προπόνηση, να είσαι μέσα στο γήπεδο, στο χώρο που έχεις αγαπήσει τόσα χρόνια? Ναι, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ άσχημα, ένα κενό συνέστημα βασικά, ότι ξαφνικά το βασικότερο κομμάτι της καθημερινότητάς σου και αυτό που ουσιαστικά σε έκανε να ξεφεύγεις, κόπηκε και αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό. Κλείνοντας, το μήνυμα του προπονητή του Αστέρα Εξαρχείων, Τάσου Ψήλα, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Να σκεφτούμε πρώτα και πάνω απ' όλα την υγεία μας, την υγεία όλων μας, να κάνουμε μόνο προσεκτικές κινήσεις προς το ευρύτερο καλό και όλα θα πάνε καλά, αρκεί να ακολουθήσουμε τον σχεδιασμό και όσοι μπορούν να μην αφήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά τις δυσκολίες οι οποίες θα έρθουν στο μέλλον, γιατί είναι σίγουρο ότι θα έρθουν δυσκολίες. Πραγματικά τώρα τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα στις ομάδες. Μαζί μας τώρα ο Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού Τμήματος της Κηφισίας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας, ο κ. Λευτέρης Μιλώνης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω στον χώρο του Συνδέσμου και να σας ευχαριστήσουμε που στηρίζετε όλη την προσπάθεια τόσο του Συνδέσμου όσο και μεμονωμένων των προπονητών. Βλέπω υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Για βοήθεια στον συνάνθρωπο. Θα σας πω το εξής, οι προπονητές ανέκαθεν είναι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι και κινητοποιούνται εύκολα στο να προσφέρουν και να παρέχουν βοήθεια ανά πάσα στιγμή. Έχει γίνει επίσης και πολύ μεγάλη κινητοποίηση εκ μέρους και του Πρόεδρου του κ. Σπύρου Παπακανόλα και γενικότερα όλης της προπονητικής κοινότητας, και είναι η δεύτερη αιμοδοσία που κάνουμε και στέφτεται και αυτή με επιτυχία όπως και η πρώτη. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας και τα μη μέλη μας που προσέρχονται για να δώσουν αίμα. Ωραία. Μια που σας πετύχαμε, θα ήθελα... Ξεκινήσανε τις προπονήσεις. Είδα και την ανακοίνωσή σας. Το ρωτάω διότι υπάρχουν πολλά σωματεία που αντιδρούν. Εσείς είστε υπέρ. Κοιτάξτε, να ανοίξει... Εμείς και κατά τη διάρκεια της γενικότερης καραντίνας είχαμε εκφραστεί σε αυτό το πλαίσιο ότι θέλαμε να ανοίξει η διαδικασία πάλι. Εκτός του ότι είμαστε μια ομάδα με υψηλούς στόχους, θεωρούμε όμως ότι το ποδόσφαιρο και γενικότερα ο αθλητισμός σε ανοιχτούς χώρους είναι λίγο πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί και γενικότερα μέσα από αυτές τις κινήσεις έρχεται μια κανονικότητα στη ζωή μας, που τόσο πολύ έχουμε στερηθεί και το γήπεδο και τους αγώνες και τις προπονήσεις. Εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τρεφόμαστε από αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να είμαστε μέσα στα γήπεδα, θέλουμε να προσφέρουμε βέβαια. Εννοείται ότι δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την τεράστια ταλαιπωρία που έχουμε όλοι βιώσει και τους κινδύνους που κρύβει. Όμως η ομάδα μας είναι σε αυτή τη γραμμή σταθερή από την αρχή.
τηρώντας βέβαια τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εννοείται ότι άλλο δοθεί είτε από την Γενική Γραμματεία είτε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όσον αφορά τώρα τα rapid test, το οικονομικό κομμάτι αυτών. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αυτό. Θα ήταν καλό, εννοείται, να υπάρχει μια κρατική παρέμβαση και μια κρατική βοήθεια σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να γίνει με καλή θέληση και από το κρατικό μηχανισμό, είτε από την ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια λύση και σε αυτό, ώστε να ανακουφιστούν οι ομάδες, γιατί ουσιαστικά όλες οι ομάδες θέλουν να παίξουν. Απλά τα οικονομικά δεδομένα είναι αυτά που τους αποτρέπουν στο να το αποδεχθούν 100%. Το χρονικό διάστημα έως στις 28 Μαρτίου που έχει δοθεί για την έναρξη, πιστεύετε ότι είναι ικανό, αρκεί για... Θα σας πω, κοιτάξτε, επειδή ζούμε ούτως ή άλλως μια περίεργη κατάσταση όλοι, είτε είμαστε άνθρωποι επαγγελματίες σε άλλους χώρους, είτε είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, κατανοούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθούν οι κανονικές εντός εισαγωγικών μέρες που χρειάζεται για να είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια επαγγελματική κατηγορία όπως είναι η γάμα εθνική. Θεωρώ όμως ότι οι ομάδες σε αυτό το διάστημα θα μπορέσουν να έρθουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να αποφευθούν οι τραυματισμοί και εννοείται το επίπεδο και το θέαμα να είναι υψηλό. Θα ήθελε λίγες παραπάνω ημέρες, αλλά νομίζω είναι ικανό ώστε να μπούμε σε μια σταθερή βάση για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι αγώνες. Ένας γύρος θα διεξαχθεί. Ξεκάθαρος στόχος της Κηφισιάς είναι η άνοδος. Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα δεδομένα γνωρίζουμε ότι είναι αυτό το σχέδιο, έτσι, και αυτό ανακοινώθηκε. Από την αρχή ήταν η άνοδος, από την αρχή ήταν το πρωτάθλημα. Γενικότερα η ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ρυθμισμένη σε αυτό. Αλλά φέτος νομίζω εκτός το ότι είναι δομημένη, είναι και η χρονιά της. Είχαμε φτιάξει πολύ καλή ομάδα από το καλοκαίρι. Η ομάδα ουσιαστικά είναι ήδη επαγγελματική. Και απλά περιμένουμε τους αγώνες με υπομονησία ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ή όλοι οι παίκτες είναι... Είμαστε όλοι και μια χαρά. Και τον προπονητικό team προεξάρχοντας του τεχνικού διευθυντή, του Στέφανου του Κοτσόλου και του προπονητών που δουλεύουν ήδη από τη Δευτέρα για την αποκατάσταση όλη αυτή τη εποχή και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και σε πολύ καλή μοίρα. Στα πλάνα σας είναι να κάνετε κάποιες προσθήκες, κάποιες μεταγραφές ή κοιτάξτε, θα φορευτείτε με το υπάρχον ρόστερ. Θα σας πω, αυτό είναι η υποσυζήτηση τώρα, δεν με πιάνει τελείως από την ώρα στο. Πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις και από τις σκέψεις του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή και από την ίδια το συμβούλιο θα αποφασίσει. Πιστεύω για τον καλύτερο για το πράγμα. Ωραία. Το δικό σας μήνυμα τώρα, του Γενικού Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος Κηφισιάς, Λευτέρη Μιλώνη, σε όλους όσους ασχολούνται. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επάνωδο στα γήπεδα, τόσο για εμάς που είμαστε στην ΓΑΜΑ Εθνική και την Βουλή, όσο μάλλον να ευχηθώ και γρήγορη επαναφορά και των τοπικών πρωταθλημάτων, που είναι ουσιαστικά η αιμοδότηση, αφού μιλάμε για μια διαδικασία αιμοδοσίας σήμερα επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Να τους ευχηθώ υγεία, υπομονή σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Και πάλι κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές και τα μέλη του συνδέσμου μας που σήμερα έδειξαν πόσο δυνατός είναι ο σύνδεσμος και πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο κάλεσμα για ένα μεγάλο σκοπό όπως είναι η αιμοδοσία. Εντάξει. Μαζί μας και ο πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου, Μπάμπης Γουσέτης. Πρόεδρε, και εσύ ήρθες σήμερα εδώ σε γραφεία του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Έδωσες αίμα. Είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία του Συνδέσμου Προπονητών για κάθε χρόνο. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε αίμα. Το να συνιστώ σε όλο τον κόσμο να δίνει αίμα είναι αυτό αυτονόητο. Παρ' όλα αυτά, πολλοί δεν πάνε ποτέ να δώσουν αίμα και κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτό θέλω να πω γιατί εκτός ότι έχει σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα αιμοδοσίας, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία και κάνει και καλό στον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, πολλοί κόσμοι για να πάει πρέπει να έχει κάποιον ασθενή, γιατί το ζόρι να πάει αλλιώς από μόνο του σπάνια πηγαίνει. Καλό θα είναι. Και με τις πρωτοβουλίες ιδίως είναι πιο εύκολο να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Αυτά. Ωραία. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω, μετά
το άνοιγμα της Football League και της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ωραία. Πιστεύετε, βλέπετε φως και για... Δεν νομίζω. Παραμείνω στην ίδια άποψη. Δεν νομίζω το πολύ πολύ να ανοίξουν οι ακαδημίες. Δηλαδή, αν ανοίξουν τις ακαδημίες από το τέλος Απριλίου και μετά. Δεν βλέπω τίποτα άλλο για μισά. Η επόμενη μέρα του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου της Αθήνας. Θα είναι διαφορετική η πρόεδρε. Ναι, από Σεπτέμβριο θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι κύκλοι. Δεν θα έχουμε από Σεπτέμβριο να πούμε. Ωραία. Και πάλι το δικό σας μήνυμα, πρόεδρε. Το μήνυμα του Προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου Μπάμπη Γουσέτη σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Υπομονή το έχουμε πει. Κουράγιο. Και υπομονή τίποτα άλλο. Σειρά τώρα έχει ο προπονητής του Άτλα Κυψέλης, Δημήτρης Σλεποπούροφ. Coach, βλέπω δυναμικό παρόν ο Άτλας Κυψέλης σήμερα στο σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου Αθήνας για την δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Έδωσες και εσύ από την πλευρά σου αίμα. Αυτό που έχω να πω, είμαστε κοντά εδώ στη γειτονιά. Άρα οι πρώτοι που θα έρθουν είναι οι ομάδες της γειτονιάς, οι παίκτες της γειτονιάς, οι προπονητές της γειτονιάς. Τη στιγμή που είμαστε κοντά, μπορούμε να διαθέσουμε μισή ωρίτσα και να έρθουμε. Γι' αυτό υπάρχει τέτοιο παρόν. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, έτσι και στη διοίκηση και στον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Παπακανέλο. Εννοείται, εννοείται. Τα παιδιά κάνουν αυτό που κάνουν μεγάλο έργο. Αυτό που ασχολούνται, ότι μαζεύουν τους προπονητές, μαζεύουν τον κόσμο και να έρθει να δώσει αίμα. Όλη αυτή η δουλειά που έχουν κάνει τις εβδομάδες αυτές, που ασχολούνται, έχουν φέρει τεράστια αιμοδοσία από ό,τι βλέπω. Και τεράστια ευχαριστία από τους γιατρούς από ό,τι φαίνεται. Δημήτρη, τώρα να σε ρωτήσω, μετά το άνοιγμα της Football League και της ΓΑΜΑ Εθνικής, ναι. Βλέπεις άνοιγμα και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, να ξεκινήσουν τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα? Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξεκινήσουν. Το θέμα είναι πότε θα είναι η σωστή στιγμή. Έτσι. Για να έρθει αυτή η σωστή στιγμή πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στο κοινό στόχο. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να πέσουν τα κρούσματα. Για να πέσουν τα κρούσματα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να προσέχουμε έτσι. Να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να καθόμαστε σπίτι, να μην κάνουμε μεγάλα πράγματα, εξόδους, πάρκι κλπ. Αν λοιπόν συνεργαστούμε όλοι μαζί, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, όλος ο κόσμος, και πέσουν τα κρούσματα, προφανώς θα ανοίξουμε. Τι σου λένε οι παίκτες, τα παιδιά που μιλάς μαζί τους? Κοιτάξτε, βλέπω όλους τους παίκτες, έτσι. Τους έχει λείψει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Για κάποιον που παίζει μπάλα, έτσι, άμα λείπει από το γήπεδο μία-δύο εβδομάδες, ήδη το λείπει. Δεν το λείπει 4 μήνες. Είναι τεράστια υπόθεση. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται. Ναι, ναι. Να ανοίξουμε. Έτσι. Αλλά σίγουρα στην αγχώρια από τα παιδιά, από τους παίκτες υπάρχει. Όλοι θέλουν να παίξουν. Είναι ένα παιχνίδι. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, τι σημαίνει Άτλας Κυψέλης για σένα? Ήσουν ποδοσφαιριστής, τώρα είσαι προπονητής. Είναι το δεύτερο σου σπίτι? Η δεύτερη σου οικογένεια? Πρώτη οικογένεια ίσως, θα μπορούσα να πω. Εντάξει, υπερβάλλω βέβαια. Κοίταξε, εγώ είμαι στην ομάδα 22 χρόνια, πάω στο 23. Στην Άτλετα Κυψέλης, στη Look Life, έτσι. Ξεκίνησα το 98, όταν ακόμα δεν είχαμε πει στην αλεπότρυπα. Όταν ακόμα φτιάχνω την αλεπότρυπα. Ουσιαστικά είσαι, να το πούμε, γέννημα θρέμα Άτλας Κυψέλης, έτσι, Δημήτρη? Γέννημα θρέμα. Φανταστείτε, ακόμα κάνουμε προπονήσεις στο Γαλάτσι. Και την αγαπώ την ομάδα τόσο πολύ, έτσι, που πονέσαι το σπίτι σου, πώς ενδιαφέρεσαι το σπίτι σου. Σωστά. Αλλά τόσο ενδιαφέρεσαι για την ομάδα. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα την απάντηση την ξέρω, εγώ θα σου κάνω την ερώτηση. Πώς είναι και η συνεργασία σου με τον πρόεδρο, με τον κύριο Στράτο Σάβα? Κοιτάξτε, όταν έχεις τα ίδια πιστεύω, η συνεργασία γίνεται πιο εύκολη. Εντάξει. Γενικά όλη στην ομάδα, από τη διοίκηση μέχρι τους ποδοσφαιριστές που αρχίζουν και έχουν την αντίληψη, έχουμε ένα κοινό στόχο. Έτσι, να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα, να είμαστε μια οικογένεια. Όταν γίνεται αυτό, όλα κυλάνε καλά. Έχω να πω το εξής, ότι όταν λέμε κάτι στην ομάδα, το εννοούμε. Το τηρούμε εκ τέλους. Όταν λοιπόν αναλαμβάνεις προπονητικά και έχεις τον έλεγχο εσύ και τον έχω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχάριστο για μένα.
έμεινες ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Βέβαια, άμα έλεγα το αντίθετο, σίγουρα θα μπορούσαμε καλύτερα, έτσι. Πάντα μπορείς το καλύτερα. Αλλά ναι, ήμουν ευχαριστημένος. Είχαμε μια πολύ καλή απόδοση μες στο γήπεδο. Και το κυρίως το οποίο θα έρθει βελτίωση ακόμα μεγαλύτερη στο μέλλον ήταν η προσήλωση των παιδιών στην προπόνηση. Δηλαδή όταν ξεκινάς αρχής Αυγούστου την προετοιμασία σου με 25 παίκτες, ήδη 25 παίκτες παραμένουν στην ομάδα. Προπονούνται με τον ίδιο ζήλο, αυτό βοηθάει μας τους προπονητές να δημιουργήσουμε καλύτερη ποιότητα ποδοσφαιρική. Πιστεύεις ότι αν συνεχιζόταν με το πρωτάθλημα, ο Άτλας Κυψέλης θα τα κατάφερε να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου? Στον στόχο του. Πιστεύω πως ναι. Να μην κρυβόμαστε τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν το πιστεύω με το μεγάλο. Ότι δεν το καταφέραμε. Εντάξει, το ΣΑΠ είχε κάποιο μεγάλο τεράστιο πρόβλημα. Αυτό έδειχνε το γήπεδο. Δηλαδή, παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Ήμασταν πάρα πολύ καλά προπονημένοι. Είχε ένα γεμάτο ρόστερ, είχε μια καλή διοίκηση από πίσω. Δηλαδή ήταν όλα κατάλληλα ώστε να υπάρχει μια άνοδος. Ωραία. Δημήτρη, τώρα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του Άτλα Κυψέλης Δημήτρη Σλεποκούροφ σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Κοιτάξτε, γενικά θα ήθελα να συστηθώ στους ποδοσφαιριστές. Το μήνυμα είναι το εξής. Να προπονούνται μόνοι τους, ώστε όταν ανοίξουμε να είμαστε στην κατάλληλη φόρμα από τους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα μετά. Γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία, Δημήτρη. Υγεία, μπράβο. Μην γυρίσουμε 15-20 κιλά ο καθένας παραπάνω. Μην γυρίσουμε απροπόνητοι. Όταν γυρίσουμε λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να πούμε στο γήπεδο. Να πούμε στο γήπεδο όλοι μαζί. Αν κάποια παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή 33-35, έχουν στο μυαλό τους μια σκέψη να σταματήσουν το ποδόσφαιρο λόγω αυτού, μην το κάνουν, τουλάχιστον του χρόνου. Δηλαδή, ας γυρίσουμε όλοι μαζί, μην έχουμε ελλείψεις. Εγώ αυτό φοβάμαι πιο πολύ. Μην υπάρχουν ελλείψεις ποδοσφαιριστών. Σειρά έχει τώρα και ο τεχνικός των Αμπελοκήπων, ο Παναγιώτης Τσαρμπατζόγλου. Coach, καλημέρα και εσύ εδώ, στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας για τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία. Μεγάλη προσέλευση. Καλημέρα και από μένα. Ναι, έτσι. Στηρίζουμε εννοείται κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται και ειδικότερα τέτοια εποχή που είναι μεγάλες οι ανάγκες, γιατί έχει περιοριστεί πάρα πολλοί αιμοδοσίες που γίνονται γενικότερα στα κέντρα λόγω και του ιού. Οπότε είναι μια προσπάθεια αυτή που είναι πάρα πολύ θετική και εννοείται ότι είμαστε εδώ και αν χρειαστεί θα είμαστε ξανά στο μέλλον για να τη στηρίξουμε και πάλι. Ωραία. Επί την ευκαιρία, μια που σε πέτυχα, να ρωτήσω και τη δική σου άποψη μετά το άνοιγμα της Football League και της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βλέπεις άνοιγμα και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει αρκετά τώρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μέχρι να πάρθει μια απόφαση, να επιστρέψουμε στις προπονήσεις και να ξαναεπανεκκινήσει, να ξαναλειτουργήσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι έχουμε περάσει για να ολοκληρωθεί με δύο αγωνιστικές, δηλαδή με δύο γύρους, όλο το πρωτάθλημα. Άρα ουσιαστικά θεωρείς χαμένη τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Ναι, βγήκε μια απόφαση τώρα για τη ΓΑΜΑ Εθνική όπου αφορά τη συμπλήρωση ενός γύρου και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Χρονικά είναι εφικτό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και να είναι δίκαιο ένα τέτοιο μέτρο για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Και είναι η μοναδική αυτή η ελπίδα που δεν ξέρω όμως εάν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι από μια τέτοια απόφαση. Αναμένουμε τις εξέλιξεις τώρα για να δούμε. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να είχαν ανοίξει οι ακαδημίες ή να είχαν ξεκινήσει οι προπονήσεις αναγκρουπ τουλάχιστον? Αν με ρωτάτε νομίζω ότι θα έπρεπε, όχι μόνο οι ακαδημίες, έπρεπε να έχουν ανοίξει και να λειτουργούμε κανονικά αυτή τη στιγμή και να κάνουμε τουλάχιστον ομαδικές προπονήσεις με τηρώντας βέβαια τα μέτρα. Το πρωτόκολλο, το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τηρώντας βέβαια τα μέτρα. Αλλά
και αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει πέσει μεγάλο βάρος στους υπεύθυνους γενικότερα για τα κλεισίματα, ανοίγματα, lockdown ή οι λειτουργίες οικονομικού ενδιαφέροντος στην κοινωνία σε όλα τα επαγγέλματα, όπου το ποδόσφαιρο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα για αυτούς, λάθος προσωπικά για εμένα, αλλά είναι η αλήθεια και αυτό αντιμετωπίζουμε. Είναι η αλήθεια και αυτό ουσιαστικά υπομειζόμαστε εμείς τις συνέπειες αυτής της αυτής της προτεραιότητας που δίνεται Ωραία. Θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή των Αμπελοκήπων, Παναγιώτη Τσομπατζόγλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τίποτα. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι γραφικός και να λέω υπομονή, γιατί υπομονή σημαίνει και ότι θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να πιέζουμε τις καταστάσεις, βέβαια να κάνουμε αυτά που πρέπει, εννοείται χωρίς να ρισκάρουμε την υγεία μας. Πρέπει να πιέσουμε από την πλευρά μας όσο μπορούμε τους φορείς, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε. Είναι ένας κλάδος πολύ μεγάλος, στηρίζονται πάρα πολλά επαγγέλματα στο δικό μας το κλάδο και πρέπει να τα πιέσουμε για να τα ανοίξουμε. Προπονητής της Δόξας Κοροπίου, Βαγγέλης Δημητρίου, coach καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι και εσύ εδώ στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Στηρίζουμε την ποδοσία και το ποδοσφαίρο που Πακανέλο οργανώνει κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ να δώσουμε το αίμα μας, ό,τι μπορούμε στον άνθρωπό μας, ό,τι καλύτερο. Ωραία, θέλω τώρα μια επί τη ευκαιρία να μου πεις και την άποψή σου. Βλέπεις να ξεκινούν φέτος τα πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε. Μετά τη Γάμα Εθνική. Θεωρώ ότι είναι ανέπτυκτο να υποστηρίξουμε όλο αυτό, το να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες μας από θέμα πρωτοκόλλου. Είναι δύσκολο να σταθούμε σωστοί απέναντι στο COVID, η αλήθεια είναι αυτή. Για μένα η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα στήσιμο για νέα χρόνια πάλι, το πιάσιμο του μηδέν και να είμαστε πιο σωστοί. Και δύο λόγια έτσι για τη Δόξα Κοροπίου, για την πορεία που είχατε μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η Δόξα Κοροπίου είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Δύο χρόνια με το K18 εφαρμόσαμε, φέραμε στο αντρικό μας βήμα, κατεβήκαμε μετά από 4 χρόνια. Λειτουργούμε βάση πλάνου, με γυμναστή, με στενοτροπία, με διπλωματικούς προπονητές. Βρισκόμαστε στην τρίτη θέση, εφόσον διακόπηκε το πρωτάθλημα. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Πρέπει να είναι 22 χρόνια. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ νεαρό πλάνο. Η διοίκηση μας στηρίζει και ο Γιώργος Ογκίκας. Σίγουρα με έπειρα παιδιά όπως είναι ο Βασίλης Ντούνης, ο Στέλιος Αλεξίου, ο Γιώργος Ατσελάρη. Φτιάξαμε ένα σύνολο πολύ δημιουργικό με στόχο να παίξουμε το ποδόσφαιρο και με την προϋπόθεση να το διασκεδάσουμε, να μάθουμε τα παιδιά, να βγάλουμε παίχτες και να σταθούμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου θα είναι διαφορετική, Βαγγέλη? Σαφώς είναι διαφορετική, γιατί μιλάμε για ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, για ερασιτέχνες παράγοντες. Θα είναι διαφορετική. Το θέμα είναι το πώς θα σταθούμε εμείς απέναντι σε όλο αυτό. Πάντα πρέπει να υπάρχει τεχνογνωσία, πέρα από την αγάπη του αντικείμενου, και να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις συνθήκες. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, γιατί εμείς δεν έχουμε και τα απαραίτητα εργαλεία που έχουν μεγάλες ομάδες, από θέμα χρημάτων, θέμα οργάνωσης. Εμείς θα σταθούμε όσο γίνεται καλύτερα. Ωραία. Θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή Δόξας Κοροπίου, Βαγγέλη Δημητρίου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτοί που ασχολούνται και αντιλαμβάνονται και το πώς θα το πω είναι ότι εμείς ζούμε γι' αυτό. Είναι η ζωή μας, αφήνουμε τις δουλειές μας, να είμαστε στο γήπεδο, μέσα από την κυρία, να φτιάξουμε την ομάδα. Μας έλειψε πολύ το Σαββατοκύριακο, μας πονάει πολύ. Είναι ο έρωτάς μας, η αγάπη μας. Θεωρώ ότι όλοι να βάλουμε λίγο πλάτη και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε με αγάπη την ημέρα. Μαζί μας και ο coach Πασχάλης Χλωψιούδης, ο οποίος είναι στα τμήματα υποδομής της Αλτσούπολης, αλλά και στην ΑΕΚ Σάλας.
Σωστά. Πασχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και εσύ σήμερα εδώ ήρθες για να δώσεις αίμα για τον συνάνθρωπο. Ήρθαμε σήμερα εδώ, όπως και οι συνάδελφοι, προπονητές, να δώσουμε αίμα και εμείς, να συνεισφέρουμε με το πολύτιμο αίμα μας, μια πολύτιμη προσπάθεια η οποία γίνεται από το Σύνολο Πολιτών Αττικής και ελπίζουμε και εμείς να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλη προσέλευση. Από ό,τι είδα και εγώ και μίλησα βέβαια και με τους συναδέλφους, πραγματικά η προσέλευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι αισιόδοξο γιατί δείχνουν και οι προπονητές πόσο άνθρωποι είναι πέρα από προπονητές. Ωραία. Coach, ήθελα να σε ρωτήσω, μια που είσαι στην Ακαδημία της Αρσούπολης, θα έπρεπε να λειτουργήσουν οι Ακαδημίες. Για μένα προσωπικά, επειδή οι απόψεις δίστανται γενικά και ακούγονται πολλά. Τη δική σου. Η δικιά μου τοποθέτηση λοιπόν είναι το εξής, ότι σίγουρα πρέπει να πούμε τις υγειονομικές επιτροπές και τους νομοξιολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες. Αλλά τουλάχιστον οι ακαδημίες θα μπορούσαν να λειτουργούν σε επίπεδο όπως κάναμε και πριν ένα χρόνο, σε επίπεδο ακαδημιών τουλάχιστον να δουλεύουν οι προπονήσεις και μόνο οι προπονήσεις. Με τα ανάλογα πρωτόκολλα υγείας τα οποία εφίστανται και κρατιούνται και τοποθετούνται. Κρατιούνται από όλους πολύ αυστηρά. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να γίνει. Λειτουργήσε φέτος μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους. Στην αρχή της σεζόν το έφεραν. Για την αρχή. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τα παιδιά, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, να αποδράσουν και να μπουν σε μια καθημερινή τους δραστηριότητα που είναι το ποδόσφαιρο. Το χρειάζονται πάρα πολύ και είναι μια καθημερινότητα πολύ σημαντική για τα παιδιά. Και για τους γονείς τους ίδιους. Τώρα ήθελα να αναφερθώ στο οικονομικό κομμάτι, διότι πολλοί συνάδελφοί σου, πολλοί προπονητές, ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο. Σίγουρα είναι πιο μεγάλο και αυτοί που πάλι δεν ήταν το κύριο επάγγελμά τους οι προπονητικοί, έχουν πολύ μεγάλη μείωση στα έσοδά τους και φαντάζεστε ότι γενικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικά για όλους, άσχετα μα είναι επαγγελματίες, είναι επαγγελματίες ή εραστέχνες. Το κάτι της όλοι το βγάζανε και το πράγμα είναι πολύ μεγάλο θέμα, εννοείται στη ζωή τους, προσωπική και οικογενειακή, έτσι. Ωραία, και δύο λόγια για την Ακαδημία της Αρσούπολης. Πόσα παιδιά είναι, η Ακαδημία της Αρσούπολης είναι μια ακαδημία η οποία εδραιώνεται καθημερινά και φτιάχνεται με την υποπτία του κυρίου του Σωτήρου Κάτσου και του Θανάση του Ψήλια. Προσπαθούμε και κάθε φορά να φτιάξουμε μια ακαδημία ανάλογα με τον αριθμό παιδιών, αλλά πάνω απ' όλα να περάσουμε όμορφα πραγματάκια, να το πω έτσι πολύ απλά. Στην Ακαδημία μας δουλεύουμε καθημερινά με νέα παιδιά, έχουμε όρεξη. Προσπαθούμε να είμαστε κάτω από την υποπτία των Ελλήνων προπονητών, κάτω από την υποπτία της ΕΠΟ και να πάντα να έχουμε παιδιά για να υπάρχει χαρά, διασκέδαση και σίγουρα κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν, Πασχάλη, ταλέντα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πολλά, πολλά, πολλά. Για μένα προσωπικά πάρα πολλά και βγαίνουν όχι μόνο από τις ακαδημίες της Ατσούπολης, αλλά γενικά από όλες τις ακαδημίες. Απλώς κάτι γίνεται στο δρόμο και χάνονται. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και νομίζω και εσείς έχετε κάνει στο παρελθόν ένα πάλι παλιό ρεπορτάζ που έλεγε περί παιδιών για ταλέντα και πώς χάνονται. Απλώς δεν αξιοποιούνται. Δεν τους δίνουν τις κατάλληλες ευκαιρίες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά που φεύγουν από την Ελλάδα πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης και πιο μακριά και κάνουν πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Φαίνονται ότι είναι πολύ καλά δουλεμένα. Και τους θέλουν και τους παίρνουν. Εδώ τι γίνεται, κάπου στον δρόμο χάνονται. Δεν τους έχουν εμπιστοσύνη. Δεν τους δίνεις ευκαιρίες. Ωραία. Το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Πασχάλη Κλωτσιούδη, μέλος του προπονητικού team της Ακαδημίας Αρσούπολης και ΑΕΚ Σάλας, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Να κάνουν υπομονή, να τελειώσει και αυτή η πανδημία. Νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνει και αυτό, πρώτα Θεός. Υπομονή και να γυρίσουμε σύντομα και πάλι, ακούγοντας πάρα πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα υγείας τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή Υγειονομικών. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι μέσα στον χώρο το οποίο αγαπάμε. Νομίζω ότι ας αρχίσουμε και λίγο, δεν πειράζει, αρκεί να μπούμε και να μην ξαναβγούμε ποτέ από τα γήπεδα αυτά τα οποία θέλουμε όλοι μας να είμαστε εκεί. Μαζί μας και ο προπονητής της κάτω των 16
της Ηλιούπολης, ο Δημήτρης Αγγελής. Coach, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Χαρά μας που είμαστε εδώ. Και εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ για αυτή την αξιόπαινη προσπάθεια του συνδέσμου μας. Είναι η δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία του συνδέσμου προπονητών ποδοσφαίρου Αθήνας. Βλέπω μεγάλη προσέλευση από πολλούς συναδέλφους προπονητές. Ναι, είναι... Παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν και που βιώνουμε όλοι μας. Όλη η κοινωνία. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ να ενισχύσουμε τα πιστεύω και τα θέλω του συνδέσμου μας. Δίνουμε 10 λεπτά από τη ζωή μας, από τον χρόνο μας, για να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Μπράβο σας και συγχαρητήρια σε όλους. Τώρα ήθελα την δική σας άποψη. Είστε στην Ακαδημία της Ηλιούπολης και θα ήθελα τη δική σας άποψη αν θα έπρεπε να λειτουργήσουν οι ακαδημίες. Οι ακαδημίες είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, ειδικά εμείς οι προπονητές που είμαστε χρόνια στις υποδομές και λειτουργούμε μόνο για τις υποδομές. Η δουλειά μας είναι τα νεαρά παιδιά, όσο το καλύτερο να τα διαμορφώνουμε σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες και σαν άνθρωποι να έχουν εφόδια για τη ζωή τους. Οι ακαδημίες θα μπορούσαν να ανοίξουν, γιατί δυστυχώς είναι μια γενιά που είναι χαμένη γενιά, τη λέμε, που την έχουν οθήσει στην απραξία, στην αρτονία και στο σπίτι μέσα μπροστά από μια οθόνη υπολογιστή. Και σας το λέω εγώ, γιατί ο γιος μου είναι 16 και είναι 11 με 12 ώρες μπροστά στον υπολογιστή. Τι εισπράτεται από τους γονείς των παιδιών? Οι γονείς ανυπομονούν τα παιδιά τους να έρθουν πάλι στο άθλημα που αγαπάνε, σε οποιοδήποτε άθλημα. Όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί είναι πολλά τα αθλήματα. Θέλουν να βγουν τα παιδιά τους έξω από το σπίτι. Και δύο λόγια για την Ακαδημία της Ηλιούπολης, να μου πείτε. Η Ακαδημία της Ηλιούπολης είναι μια από τις, μπορώ να πω, καλύτερες ακαδημίες της Αθήνας. Είναι μια πρότυπη και πρωτότυπη ακαδημία. Έχουμε όλα τα μέσα, όλα τα υλικά εκείνα για να βοηθήσουμε πραγματικά τα παιδιά που έρχονται σε εμάς. Πόσα παιδιά? Απαριθμούμε περίπου στα 200 παιδιά. Και ποιοι άλλοι είναι μαζί με σένα, Δημήτρη? Διευθυντής Ακαδημίας είναι ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος και συνάδελφοί μου είναι ο Παύλος ο Μελιάρης, ο Φιλίμωνος ο Βασιλαράκης. Αυτή. Θα ήθελα τώρα και τη δική σου άποψη για το θέμα ότι πολλοί προπονητές, συνάδελφοί σου, ζουν αποκλειστικά από το ποδόσφαιρο. Με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία και τη διακοπή. Είναι δύσκολο, γιατί όπως είπα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που βλέπουμε. Χρειάζεται λίγο υπομονή, λίγο πίστη και πιστεύω όλα θα επανέλθουν. Υπομονή ίσον αρετή. Ωραία. Κλείνοντας το μήνυμα το δικό σου, το μήνυμα του προπονητή της κάτω των 16 της Ηλιούπολης, του Δημήτρη του Αγγελή, σε όλους όσους ασχολούνται με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Το μήνυμά μου είναι να υπάρχει υπομονή, να υπάρχει πίστη, να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει όρεξη, γιατί το μέλλον είναι τα παιδιά, το μέλλον είναι η νεαρή αθλητής. Μαζί μας και ο νεαρός προπονητής Τηλέμακος Κοσμίδης, ο οποίος είναι ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Σλεποπούρου στον Άτλα Κυψέλης. Τηλέμαχε, καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθες και εσύ να δώσεις αίμα σήμερα στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Αθήνας. Πες μου έτσι για τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύνδεσμος. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή, καταρχάς είναι μια πολύ καλή οργάνωση. Σκοπό μας είναι να βοηθήσουμε με αυτή την κίνηση ανθρώπους που έχουν ανάγκη και ο καθένας έρχεται και δίνει λίγο αίμα για να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους του. Ωραία. Τηλέμαχη, τώρα μια που σε πετύχαμε, έτσι, τη δική σου γνώμη θα ήθελα, μετά το άνοιγμα και της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πιστεύεις ότι θα έχουμε άνοιγμα, θα πούμε έτσι, και στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα? Είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα τουλάχιστον. Αυτό που θα ευελπιστούσα θα ήταν τουλάχιστον έξω οι ακαδημίες, γιατί τα παιδιά είναι κλεισμένα στο σπίτι, έχουν την ανάγκη να αθληθούν. Ίσως πολλά παιδιά περνάνε μια κατάθλιψη στο σπίτι. Ο αθλητισμός πρέπει στα παιδιά τουλάχιστον να είναι απαραίτητος, διότι τα παιδιά οδηγούνται σε άλλους δρόμους, όπως είναι πλατείες, όπως είναι
ή κάποια οποιαδήποτε ουσία, είτε τσιγάρο είτε αλκοόλ, και σίγουρα το ποδόσφαιρο βοηθάει πάντα σε αυτά τα πράγματα ή ο αθλητισμός γενικά. Να πω μόνο. Αλλά θεωρώ ότι για τα αρεσθενικά πρωταθλήματα είναι λίγο δύσκολο φέτος να ξεκινήσουν. Τηλέμαχε, μιλάς με τους παίκτες. Τι σου λένε οι παίκτες, θέλουν να ξεκινήσουν τις προπονήσεις? Όλοι οι παίκτες έχουν τη διάθεση να ξεκινήσουν, διότι περνά μια δύσκολη κατάσταση, εσόκλειστη, εδώ στην Αθήνα και σε όλη την περιφέρεια τέλος πάντων. Πολλά παιδιά, όσα παιδιά βασικά μπορούμε, εμείς σαν προπονητές, τα βοηθάμε δίνοντάς τους προγράμματα προπόνησης, τα οποία είναι απαραίτητα για τα παιδιά, διότι έχουν ανάγκη στο να ξεσκάσουν αθλητισμό. Ο αθλητισμός για μας και για τους ποδοσφαιριστές είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της ζωής μας και θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Έτσι, κανένα παιδί καταρχάς δεν πάει άλλο στην προπόνηση. Έτσι, οπότε θα μπορούσε να ξεκινήσουν τουλάχιστον τις προπονήσεις, τα σωματεία, ώστε να μπορούσαν να πάρουν και τα παιδιά αλλά και τα σωματεία μια αναπνοή. Λέμε, και είσαι σε ένα ιστορικό σωματείο, τον Άτλα Κυψέλης, με αρκετά παιδιά στην Ακαδημία και το ανδρικό τμήμα, στο οποίο είσαι μαζί με τον Δημήτρη τον Σλεποχούροφ, είχατε μια αρκετά καλή πορεία. Βεβαίως. Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το πιο ιστορικό σωματείο της Αθήνας, έχοντας τον κύριο Στάθο Σάβα και τον καβαλιέρο του Μιχάλη αρχηγούς σε αυτό το έργο. Η ομάδα πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά η ουσία δεν είναι τόσο στο ότι η ομάδα πήγαινε πολύ καλά και πειράζει εμάς που ας πούμε είμαστε στις πρώτες θέσεις και μπορεί φέτος με την κατάσταση αυτή να μην ανέβουμε κατηγορία και να προσπαθήσουμε τον χρόνο να ανέβουμε κατηγορία. Η ουσία για εμάς είναι να παίζουμε ποδόσφαιρο και να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι στην ομάδα αυτή όπου είμαστε.